Καλημέρα, φίλε Γιάννη, φίλε Χάρη. Καλημέρα στους ακροατές του Ραδιο Εύρος. Έχεις περάσει από εδώ και σε εκπομπές, οπότε ο τόνος και πώς να πούμε, η αναφορά θα είναι σε πιο φιλικό επίπεδο, δηλαδή να ξεφύγουμε από τους τύπους. Ναι. Και να μην κρυβόμαστε, έτσι. Είσαι ο Ραφαήλ. Ναι, είμαι είμαστε λίγο και πολύ πιο μικρή κοινωνία. Το περιβάλλον ισχύει. Είμαστε και πολύ μικρή κοινωνία, δεν χρειάζεται να παίζουμε. Τώρα, ο Ραφαήλ Παλιουριώτης ήταν πολύ ενεργός πολίτης από τότε που ενηλικιώθηκε. Ναι, μόλις γεννήθηκε έκλειγε. Όλα τα παιδάκια. Ναι, ναι. Έτσι και ο Ραφαήλ, λοιπόν, κατεβαίνει σε εκλογές με το συνδυασμό Δημοτική Επαναφορά, επικεφαλής το Χρήστο Καζαλτζή. Και φυσικά η ερώτηση θα είναι, γιατί με αυτόν τον συνδυασμό. Η Δημοτική Επαναφορά και ο Χρήστος Καζαλτζής είναι η εγγύηση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους άλλους υποψηφίους. Ο Χρήστος Καζαλτζής με προσέγγισε για να συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια της Δημοτικής Επαναφοράς. Διέκρινα ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος, ότι δεν λέει περισσευάμενα λόγια και ότι αυτό που λέει το κάνει. Αυτό που λέει και το σλόγγαν του συνδυασμού. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είχες δώσει μια συνέντευξη πριν από 2 χρόνια στον Νίκο τον Πατούνα, όταν είχες ανακοινώσει την αποχώρησή σου από το συνδυασμό με τον οποίο είχες πολιτευτεί την περασμένη φορά, νεότερος αρκετά, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι δεν ήσουν ούτε 30 ετών. Πλέον τα καβάλισες, αυτό να το θυμάσαι. Ισχύουν ακόμα εκείνοι οι λόγοι που σε έκαναν να απομακρυνθείς? Ναι, βεβαίως και ισχύουν οι λόγοι που με έκαναν να απομακρυνθώ, γιατί υπάρχουν και κάποιες αρχές, οι οποίες δεν πρέπει να τις πατάμε. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και ό,τι λέμε να το κάνουμε. Ουσιαστικά, για να το υπενθυμίζουμε και στους ακροατές, να το θυμηθούμε κι εμείς, οι λόγοι σχετιζόταν γύρω από την ανάπτυξη της δομής στο φυλάκιο, αν δεν κάνω λάθος. Και όχι μόνο. Υπήρχαν και κάποιοι λόγοι όπου η παρούσα δημοτική αρχή κάποια πράγματα που έλεγε δεν έκανε τίποτα από αυτά. Απέναντι στο πρόσωπό σου ή στο χωριό που εκπροσωπούσες? Και στο πρόσωπό μου και στον οικισμό. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι λόγοι οι οποίοι ήταν οι λεπτές γραμμές οι οποίες θα έπρεπε να είναι στάνταρ. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, και επειδή το έχουμε δει αρκετές φορές, ποια είναι τα ζητήματα μιας μικρής κοινωνίας όπως είναι η κοινωνία του Κυπρίνου? Γιατί ακούμε πολλές φορές τι θέλουν τα χωριά, χόρτα, φώτα, νεκροταφεία. Ναι. Είναι έτσι ή είναι άλλες επαιτήσεις του? Σε κάποιους οικισμούς δεν γίνονται ούτε αυτά. Ναι. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή μία γιαγιά στη Μηλιά, στον Κυπρίνο, στην Ελιά, στις Καστανιές ή ένας παππούς, ένας κάτοικος, μία οικογένεια με μικρά παιδιά, δεν έχουν ποιότητα ζωής. Την ποιότητα ζωής που έπρεπε να έχουν. Και τι θα ήταν αυτό που θα... Καταρχάς υπάρχουν πώς να το πω, οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και δίπλα υπάρχει μια οικογένεια με παιδάκια. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις μια οικογένεια με παιδάκια, να τα αφήσεις ελεύθερα στην αυλή τους, να παίξουν, να τρέξουν, να δηλαδή κινηθούν. Το λες ως εστίες μόλις, δηλαδή που δεν καθαρίζονται. Εστίες μόλις, φίδια, ποντίκια, υπάρχουν η ποιότητα ζωής. Ναι, συνολικά η ποιότητα ζωής. Ναι. Μάλιστα. Τι θα άλλαζε ο δικός σας συνδυασμός, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, γενικότερα? Έχετε ανακοινώσει και πρόγραμμα. Ναι, στις 9 Ιουλίου ανακοινώσαμε πρόγραμμα. Ήμασταν ο πρώτος συνδυασμός που ανακοινώσαμε πρόγραμμα. Και από ό,τι φαίνεται, κάποιοι άλλοι συνδυασμοί προσπαθούν να καπηλευθούν κάποια από τα θέματα τα οποία είχαμε ανακοινώσει. Καλά, εδώ τώρα μπορούμε συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν επικαλείστε κιόλας ότι είστε οι μόνοι που μπορεί να είχατε την τάδε ιδέα. Πιθανότατα την είχαν κι άλλοι. Και πολλές φορές, να συμπληρώσω χάρη, ότι εντοπίζουν κι άλλοι συνδυασμοί τα ίδια προβλήματα. Σίγουρα, και αυτό. Δηλαδή, οπότε, αν προβλήματα, δεν μπορεί, ας πούμε, να θίξει, παράδειγμα, η Δημοτική Επαναφορά ζήτημα δημογραφικού και οι υπόλοιποι να πούνε όχι, δεν υπάρχει δημογραφικό. Γιατί το τα προβλήματα εντάξει, σίγουρα ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς. Οι λύσεις είναι διαφορετικές. Αλλά εσύ βλέπεις αντιγραφές, βλέπεις δηλαδή. Ναι, υπάρχουν αντιγραφές. Μίσεις, πώς να το πω, υπάρχουν αντιγραφές στα προγράμματα των συνδυασμών. Κακά τα ψέματα. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περιοχή. Ειδικά, εντάξει, εγώ κατοικώ στον Κυπρίνο. Σε μια περιοχή με 70% αγροτικό κόσμο, δεν υπάρχουν οι βασικές προδιαγραφές για κάποιος να ακολουθήσει σωστά
αυτά τα, αυτό το, το επάγγελμα. Το επάγγελμα. Mm. Δεν μπορεί ο καθένας να ρίχνει χιλιάδες ευρώ σε αγροτικά μηχανήματα, σε... στο στόλο του, τέλος υποδομή, πάντων, σε... στην υποδομή του, εξοπλισμό, και να τον διακινδυνεύει σε μια μηδαμινή αγροτική οδοποιία, σε... και κακά τα ψέματα και ένας ιδιώτης, ένας κάτοικος απλός, να προσπαθεί να πάρει ένα αυτοκίνητο, μια ζωή, και να την... να καταστρέφονται τα πάντα όλα στους δρόμους. Λες δηλαδή ότι η δημοτική επαναφορά έχει τον τρόπο να βελτιώσει αυτή την εικόνα? Ναι, βεβαίως. Στη συνεργασία με την περιφέρεια, βεβαίως. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η παρούσα δημοτική αρχή δεν είχε καμία συνεργασία με την περιφέρεια. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που επέλεξες να μένεις σε ένα χωριό στον Κυπρίνο. Πρώην δήμος. Εντάξει, έχει συρρυκνωθεί και ο πληθυσμός. Έχει μείωση ο Κυπρίνος από την τελευταία απογραφή. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 24% μείωση. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Έχεις σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, τη ζωή σου μακριά από το χωριό? Λόγω για επαγγελματικούς λόγους είναι λίγο δύσκολο. Okay. Αλλά κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε από το χωριό μας, αν συνεχίσει αυτή η παρούσα κατάσταση. Ανατρέπεται αυτή η κατάσταση? Ναι, με συγκεκριμένους χειρισμούς, ναι. Και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Μάλιστα. Ραφαήλ, για να καταλάβουμε, κάποια στιγμή μου λέγες κάτι τώρα, για να καταλάβουμε την τραγικότητα κάποιων πραγμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα χωριά δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Να πούμε ότι εργάζονται στο σούπερ μάρκετ και είστε αναγκασμένοι τρόπον την να κάνετε delivery. Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή κάνω σε 16 χωριά delivery. Σε 16. Σε 16 χωριά. Και στα περισσότερα χωριά δεν υπάρχει προσβασιμότητα, δηλαδή δεν υπάρχει καν λεωφορείο. Ναι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μιλιά. Το Χτέλ, Μιλιά, Θεραπιό, ο Δήλοφος, τα Μαράσια. Ναι, από την άλλη. Δεν υπάρχει. Έχουμε ακούσει την Δημοτική Αρχή να λέει ότι αδυνατεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Ότι δεν μπορεί ο Δήμος να υποκαταστήσει την αρμοδιότητα και τις αρμοδιότητες του ΚΤΕΛ. Από την άλλη, το ΚΤΕΛ ισχυρίζεται ότι δεν το συμφέρει να προσεγγίζει κάποια χωριά όπως είναι η Μιλιά. Και εκεί υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό το οποίο δεν ξέρω. Αναγκάζονται οι κάτοικοι να πληρώνουν ταξί, αναγκάζονται να μαζεύονται σε ένα αυτοκίνητο όλοι μαζί και να πάνε να ψωνίζουν ή να πάνε στο γιατρό, στο κέντρο υγείας. Ναι. Αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Πάντως, εγώ το delivery μεταξύ μας δεν το θεωρώ και τόσο κακό. Έτσι. Είναι πολύ καλή υπηρεσία αυτή που προσφέρεται. Δεν είναι κατ' επιλογή, είναι κατ' ανάγκη. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Δηλαδή, εδώ ας πούμε δεν ξέρω αν υπάρχει επιλογή στην Οριστιάδα. Ναι, δεν υπάρχει. Μπράβο λοιπόν στην Κυπρίνο. Δεν υπάρχει. Είναι ανάγκη, δεν είναι κάτι που. Ναι, είναι αυτό που είπε ο Χάρης. Δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Έτσι ακριβώς. Τι θα έλεγα. Πώς βλέπεις την... γιατί νομίζω ότι σε κεντρικό ψηφοδέλτιο είσαι για πρώτη φορά. Την προηγούμενη φορά είχα κατέβει στο τοπικό της κοινότητας. Ανεβαίνει οπότε ο πύχης. Ναι, ανεβαίνει και ο πύχης των υποχρεώσεων. Βεβαίως. Πώς βλέπεις, το βλέπεις δύσκολο το προεκλογικό αγώνα? Πάντα ένας προεκλογικός αγώνας είναι δύσκολος. Δεν είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέτα, αλλά για κανέναν. Και για κανέναν είναι υποψήφιο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, όλοι οι συνδυασμοί έχουν τις δυσκολίες τους. Για κάποιους είναι πιο βατός ο δρόμος, για κάποιους είναι λίγο πιο πεσμένος. Εννοείς ότι μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, γιατί οι συνδυασμοί προφανώς και αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στο να καταρτήσουν τα ψηφοδελτιά τους, τελείωσε τώρα, ανακηρύχθηκαν. Ναι. Τώρα ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν? Δεν είναι μόνο η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Θα πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι αξίζεις. Εννοείς την προσωπική προσέγγιση, δηλαδή απέναντι στους δυνητικούς ψηφοφόρους του καθενός. Ναι. Δεν είναι. Δεν σου ορκίζεται κανείς ότι θα είσαι εκλεγμένος. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλουμε να δώσεις ένα μήνυμα στους ακροατές και στους ενδυνάμει ψηφοφόρους σου. Το ξέρουν πολύ καλά οι περισσότεροι ποιος είμαι. Είμαι γνωστός μέσα και στους οικισμούς του Δήμου μας και στο Δήμο Αριστιάδος. Θα πρέπει να αυτή τη φορά να αποφασίσουν σοβαρά οι συνδημότες μας. Οι συνδημότες μας θα πρέπει να αποφασίσουν σοβαρά και να στηρίξουν τη Δημοτική Επαναφορά και τον Χρήστο Καζαλτζή, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι λέει το κάνει. Και το έχει αποδείξει.
Αυτό είναι και το σύνθημα, το κεντρικό της παράταξης. Ναι, το έχει αποδείξει για ένα Δήμο Οριστιάδος, ο οποίος οι νέοι δεν δέχουν μόνο την υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουν, δέχουν βασικό ρόλο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλά αποτελέσματα, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα.